Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί όλοι έχουν πίεση στο ιατρείο μου, οι περισσότεροι μετά τα 50 που με επισκέπτονται παίρνουν κάποια πίεση. Αλλά και αυτοί που δεν παίρνουν συχνά δεν παίρνουν γιατί δεν θέλουν και όχι γιατί δεν πρέπει. Όσοι έχουν το θάρρος να ρωτήσουν τον γιατρό τους γιατί έχουν πίεση, συχνά λαμβάνουν ως απάντηση ότι φταίνε τα γονίδια, φταίει το περιβάλλον ή φταίει το στρες δηλαδή αρκετά σαφείς απαντήσεις για το 2025. Επίσης, η αναζήτηση στο διαδίκτυο βγάζει πολλά πάρα πολλά αίτια που δεν είναι ξεκάθαρο τι πραγματικά αφορά εμάς. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Για το 90% των ατόμων άνω των 50% που πάσχουν από αρτηριακή πίεση φταίνε μόνο δύο πράγματα. Το αλάτι και το βάρος. Μην σταματήσετε το βίντεο. Μην νομίζετε ότι δεν σας αφορά αυτό, γιατί δεν τρώτε πολύ αλάτι ή το βάρος σας είναι φυσιολογικό. Κάντε υπομονή και θα μάθετε σημαντικά πράγματα σήμερα. Ξεκινώ με το αλάτι. Αν κάποιος μου έδινε ένα μόλις ευρώ για κάθε άνθρωπο που μπαίνει στο γιατρείο και μου λέει ότι έχει κόψει το αλάτι, τώρα θα είχα πάρει σύνταξη, θα ήμουν κάθε μέρα να περπατώ στα ελληνικά βουνά που τόσο αγαπώ και δεν θα σας ζάλιζα με όλα αυτά. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι καταναλώνουν λίγο αλάτι, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί δεν συνειδητοποιούν πόσο αλάτι καταναλώνουν και πόσο αλάτι θα έπρεπε να καταναλώνουν. Πάμε να το δούμε με νούμερα. Πριν από 10.000 χρόνια, οι άνθρωποι κατανάλωναν κατά μέσο όρο ένα γραμμάριο αλάτι την ημέρα. Για εκατομμύρια χρόνια η εξέλιξη, η εξέλιξη, των γονιδίων μας σε σχέση με το αλάτι καθοδηγούνταν από μια ημερήσια κατανάλωση μόλις ενός γραμμαρίου αλατιού την ημέρα. Πριν τη βιομηχανική επανάσταση, πριν περίπου 200 χρόνια, η κατανάλωση είχε σκαρφαλώσει στα 3 γραμμάρια την ημέρα. Με λίγα λόγια είχε τριπλασιαστεί, αν και ακόμα ήταν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν σήμερα, οι οποίες προτείνουν κατανάλωση αλκιού μέχρι 5 γραμμάρια την ημέρα. Σήμερα υπολογίζεται ότι ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει 10 με 12 γραμμάρια αλάτι την ημέρα, ποσότητα που είναι 10 φορές μεγαλύτερη με αυτή, σε σχέση με αυτή που είχαμε πριν από 10.000 χρόνια και τριπλάσια με αυτή που είχαμε μέχρι μόλις πριν 200. Οι κατευθυντήρες οδηγίες προτείνουν κατανάλωση ως 5 γραμμάρια αλάτι ως μέρος μια ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής, ενώ για άτομα που έχουν αρτηριακή υπέρταση ή προβλήματα με την καρδιά, η κατανάλωση πρέπει να μειωθεί στα 2 γραμμάρια την ημέρα. Το τραγικό είναι ότι πολλοί άνθρωποι πραγματικά πιστεύουν ότι καταναλώνουν τόσο λίγο αλάτι. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταναλώνει κάποιος τόσο λίγο αλάτι και θα, θα, και θα, σας εξηγήσω γιατί. Η μέση συνταγή που θα βρείτε στο διαδίκτυο τυπικά προτείνει περίπου μία κουταλιά της σούπας αλάτι για 4 έως 6 μερίδες φαγητό. Υπολογίζοντας ότι μία κουταλιά της σούπας περιέχει 18 γραμμάρια αλάτι, καταναλώνοντας μία μερίδα φαγητού λαμβάνεται 3 με 4,5 γραμμάρια αλάτι μόλις από ένα γεύμα. Μάλλον όχι από ολόκληρο γεύμα, από ένα πιάτο από το γεύμα. Καταλανώνεται δηλαδή διπλάσια ποσότητα από την οδηγία για λίγο αλάτι και σχεδόν όλη την ποσότητα αλατιού σύμφωνα με τις οδηγίες για μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή σε άτομα που δεν έχουν κανένα πρόβλημα υγείας. Θυμίζω ότι μιλάω για μόλις ένα γεύμα. Θυμίζω ότι μιλάω για μόλις ένα γεύμα χωρίς να υπολογίζω αρτοποιήματα και τυριά που ενδεχομένως να περιέχει. Και αυτό το τονίζω γιατί οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν ότι το τυρί έχει πάρα πολύ αλάτι. Είναι μια συχνή παρεξήγηση κάποιο να μου λέει ότι δεν χρησιμοποιώ καθόλου αλάτι στο μαγείρεμα αλλά τρώει τυρί μαζί με το φαγητό του. Ένα κομμάτι φέτα, αντίστοιχο με αυτό που σερβίρουν στι ταβέρνε πάνω σε μια χωριά τη σαλάτα, περιέχει άλλα 3 γραμμάρια αλάτι. Δεν μιλάω για άτομα που τρώνε πολύ τυρί στο φαγητό του. Μιλάω για ένα κανονικό κομμάτι φέτα που ζυγίζει περίπου 100 γραμμάρια. Αν κάποιο καταναλώσει 3 με 4 γραμμάρια αλάτι από το φαγητό του και άλλο 1 γραμμάριο αλάτι από ένα μικρό κομματάκι φέτα, τόσο όσο ένα σπιρτόκουτο, τότε φτάσαμε ήδη σχεδόν στο όριο που προτείνουν οι κατευθυντήριες οδηγίες για μια υγιεινή και ιστορροπημένη διατροφή. Μόλις στο ένα γεύμα. Τώρα, αν θέλετε να φάτε και αρτοποιήματα μαζί με το φαγητό, το αλάτι ξεφεύγει ακόμα παραπάνω. Τα περισσότερα αρτοποιήματα έχουν 1 με 1,5 γραμμάριο αλατιού ανά 100 γραμμάρια, ποσότητα μισή από το αλάτι, αλλά όχι αμεληταία για κάτι που δεν έχει καν γεύση. Αν λοιπόν κάποιο φάει και μια φέτα ψωμί, ξεπέρασε ήδη τα 5 γραμμάρια μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, ενώ αν έχει οδηγία για διατροφή χαμηλή σε αλάτι, βρίσκεται ήδη 3 φορέ πάνω. Προσοχή, εδώ δεν μιλάω για πολλού συνανθρώπου μα που μπορεί να φάνε και 2 και 3 φέτε ψωμί μαζί με το φαγητό του ή παραπάνω τυρί από ένα σπιρτόκουτο. Μιλάω για ένα γεύμα που, επι... που, ετοιμάζεται με αυτό που θεωρούμε κανονικό αλάτι, τυρί σε πολύ μικρή ποσότητα και μόλις μία φέτα ψωμί. Δεν μιλάω για κάτι ακραίο. Δεν μιλάω για σουβλάκια, δεν μιλάω για πίτσες, δεν μιλάω για μπέργκερ και άλλες σκουπιδότροφές. Μιλάω για αυτό που θεωρούμε φυσιολογικό. Μιλάω για αυτό που πολλοί θεωρούν υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Αλλά στην πραγματικότητα, τουλάχιστον στο αλάτι, δεν είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν έρχεται κάποιο στο γιατρίο μου που παίρνει χάπι για την πίεση και μου λέει ότι έχει κόψει το αλάτι, πόσο δύσκολο είναι να πιστέψω ότι πραγματικά έχει περιορίσει σημαντικά το αλάτι. Κάντε τον κόπο να αρχίσετε να διαβάζετε πόσο αλάτι περιέχουν αυτά που τρώτε. Είναι κάτι το οποίο το γράφει στις περισσότερες συσκευασίε. Αρχίστε να κάνετε τους υπολογισμούς και να δείτε πόσο αλάτι καταναλώνετε την ημέρα θα δείτε ότι είτε έχετε στόχο τα 5 γραμμάρια την ημέρα, είτε έχετε στόχο τα 2 γραμμάρια την ημέρα, είναι και τα δύο δυσπρόσιτα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ένα. Είτε κάποιος προσπαθεί να τρώει φυσιολογικό αλάτι, είτε προσπαθεί να τρώει λίγο αλάτι, το σίγουρο είναι ότι τρώει πολύ περισσότερο. Όχι απλά περισσότερο, πολλές φορές περισσότερο. Όμως το αλάτι κάνει κατακράτηση νερού στο σώμα και μέρος από αυτό το νερό βρίσκεται μέσα στα αγκία. Αυξάνει την πίεση που εφαρμόζεται στις αρτηρίες, οι οποίες για να αντέξουν την πίεση αντιδρούν αυξάνοντας το μυϊκό τους περίβλημα και ασκώντας πίεση ως αντίδραση. Η δράση προκαλεί αντίδραση. Το αίμα πιέζει από μέσα, οι αρτηρίες πιέζουν απ' έξω και το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη αρτηριακή πίεση που σιγά σιγά καταστρέφει την καρδιά και τα αγκία του εγκεφάλου, οδηγώντα σε καρδιακή ανεπάρκεια, εμφράγματα και εγκεφαλικά. Πάμε τώρα στο επόμενο, πολύ συχνό και σημαντικό αίτιο, το αυξημένο βάρο. Όταν σπούδαζα ιατρική, ο πλήρη όρο τη αρτηριακή υπέρταση, που έπασκε το μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού, ονομαζόταν ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση. Ο λόγο ήταν για να ξεχωρίζει από την δευτερογενή αρτηριακή υπέρταση που προέρχεται από κάποιε νεφρικέ και ορμονικέ παθήσει. Στην ιατρική, όταν δεν γνωρίζουμε το αίτημα μια πάθηση, την αποκαλούμε ιδιοπαθή, σαν να λέμε από μόνη τη. Όπω τα έλεγε ο λαό, το κατεβάζει κούτρα σου. Σήμερα όμω γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το αυξημένο βάρο είναι ο λόγο που έχουν υπέρταση το 60 με 70% των ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο ξέρω ότι όλοι θα θυμηθείτε τον ξάδερφο, τον θείο, τον μπατζανάκι και εκείνο τον κλασικό παππού στο χωριό που ενώ είναι πάρα πολύ χοντρό, δεν έχει πίεση ή τον ταδόπουλο και την απαυτίνα που ενώ είναι πάρα πολύ λεπτοί παίρνουν χάπι για την πίεση. Όλες οι εξαιρέσει υπάρχουν. Ξαναλέω όμως το 60 με 70% των ανθρώπων που έχουν αυξημένη πίεση οφείλεται σε αυξημένο βάρος. Υπάρχουν Πάρα πολύ λεπτοί άνθρωποι που έχουν αυξημένη πίεση και πάρα πολύ υπέρβαροι που δεν έχουν. Έτσι λειτουργεί η στατιστική. Εάν έχετε γνωρίσει ένα, δύο ή και τρει υπέρβαρους ανθρώπου που δεν έχουν πίεση, δεν σημαίνει ότι το αυξημένο βάρο δεν είναι το σημαντικότερο αίτιο εμφάνιση αρτηριακή πίεση. Σημαίνει ότι δεν είναι το μόνο αίτιο αρτηριακή πίεση. Αφού το βάλαμε αυτό πίσω μα. Πάμε να δούμε πώ το αυξημένο βάρο αυξάνει κατακόρφη την πιθανότητα να πάσει κάποιο από αρτηριακή υπέρδαση. Αν και στην καθημερινότητά μα το βάρο ορίζεται με όρου αισθητική, στην πραγματικότητα το βάρο στην ιατρική ορίζεται ξεκάθαρα. Ένα άνθρωπο με ύψο 1,75, αν έχει βάρος πάνω από 77 κιλά, είναι υπερβάρος. Αν ένα άνθρωπο έχει ύψο 1,60 και είναι πάνω από 64 κιλά, είναι και πάλι υπέρβαρο. Στην ιατρική, το αυξημένο βάρος ορίζεται με τον δείκτη μάζα σώματο, που πρέπει να είναι κάτω από 25 για να είναι το βάρο φυσιολογικό. Σύμφωνα με τι ιατρικέ μελέτε που έχουν γίνει σχετικά με την αρτηριακή υπέρταση και το αυξημένο βάρο, έχει παρατηρηθεί ότι όσο αυξάνεται το βάρο, τόσο αυξάνεται και η αρτηριακή πίεση. Μάλιστα, ακόμα και μέσα στο φυσιολογικό εύρος 20 με 25 του δείκτη μάζας σώματος, φαίνεται ότι κατά μέσο όρο τα άτομα με δείκτη μάζας σώματος 20 έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση από τα άτομα που έχουν 21. Τα άτομα που έχουν 21 λιγότερο από 22 και ούτω καθεξής. Ακόμα δηλαδή και αν ένα άτομο με ένα 75 ύψο χάσει βάρος από τα 75 κιλά και φτάσει στα 65, η αρτηριακή του πίεση θα πέσει σημαντικά. Ακόμα και αν τόσο το 75 όσο και το 65 είναι για τα δύο μέσα στο φυσιολογικό εύρο. Προφανώ δεν προτείνω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Το ιδανικό βάρος για τον καθένα είναι πολύ σχετικό και πρέπει να προσαρμόζεται στις παθήσεις τις οποίες έχει και τις προδιαθέσεις για τις παθήσεις που μπορεί να αποκτήσει στο μέλλον. Μέσα στο φυσιολογικό μπορεί το ιδανικό να είναι και το 65 και το 70 και το 75. Σίγουρα όμως το 80 και το 85 είναι παραπάνω από όσο πρέπει. Στο ιατρείο μου μαζί με τη βοήθεια της ομάδας μου στοχεύουμε στην έβρεση και την επίτευξη του ιδανικού βάρους για εσάς σύμφωνα με τις παθήσεις που έχετε ή με τις προδιαθέσεις των παθήσεων που μπορεί να αποκτήσετε. Μελετώ σε βάθος το ιατρικό ιστορικό σας, τις ιατρικές σας εξετάσεις και καταλήγουμε μαζί στο ιδανικό βάρος για εσάς και την ιδανική υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή που σας ταιριάζει. Με την 25χρονη εμπειρία που έχω σε αυτή τη δουλειά, σας κατευθύνω να εφαρμόσετε σωστά τις οδηγίες, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να έχουν διάρκεια στο χρόνο. Καλέστε σήμερα στο 210-26-28-639 για να συζητήσουμε πώς μπορώ να σας βοηθήσω να βρείτε την κατάλληλη διατροφή για εσάς. Θα χαρώ πολύ να σας βοηθήσω. Αν αυτό το βίντεο σας φάνηκε ενδιαφέρον, είμαι σίγουρος ότι πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που λέω ποιε τροφές πρέπει να επιλέξετε που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε την αρτηριακή σας πίεση. Αν το βίντεο σας φάνηκε ενδιαφέρον και θέλετε να με ενθαρρύνετε και να με βοηθήσετε να φτιάξω και να δημοσιεύσω περισσότερα, σας παρακαλώ πατήστε το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιήστε το σε άτομα που τους αφορά. Με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε πάρα πολύ να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ πολύ.